Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10 το πρωί. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, στην Ελευθερούπολη Καβάλας, όπου τελείται δοξολογία ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, τιμώντας έτσι τους ήρωες του έπους του 40. Οι γιορτές και οι επέκτηροι όμως, για τον λόγο αυτό γίνονται.
για να μην ξεχνούμε, γιατί λόγος που ξεχνάει την ιστορία του είναι άξιο της μοίρας του. Συχνά το να δίνουμε στις μέρες μας από τους νέους φαινόμενα διαφορίας ή άγνοιας των ιστορικών επιτυχιών ή ακόμα χειρότερα, φαινόμενα υπομάθειας ή σύγχυση των ιστορικών γεγονότων στο πεδίο αυτό. Η συμβολή των εκπαιδευτικών λειτουργών είναι κέρια. Είναι αντίληπτη ανάγκη να καταπαραθέσουμε στην νεολαία μας τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες του πατριωτισμού και της αγωνιστικότητας με τις οποίες εμπορούνταν οι προγονείς μας. Η διδασκαλία της ιστορίας άλλωστε δεν στοχεύει στη στήρα των μόνες γεγονότων των εκλογών, αλλά στην ικανότητα την εκμάθηση στα ιστορικά γεγονότα και στην αναζήτηση του κινήτου των πρωταγωνιστών. Έλα, βγαίνουν, πάρτε να παρουσιάστε! Μπορείς να διάφορα. Αν μου συμπληρούν και στην οδό Φρίξου Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη, όπου σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μπροστά από τις οθόνες σας, την παρέλαση ανοίγει. Ένα από αυτά, όμως, και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στη σημερινή παρέλαση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης Ορφέας, το ιστορικότερο ποδοσφαιρικό σωματείο του νομού Καβάλας, με συνεχή παρουσία από το 1925 και 92 χρόνια παρουσίας στα αθλητικά δρόμενα. Ο Σύλλογος διαθέτει τμήματα υποδομής με παιδιά από 5 έως και 15 ετών. Ένα τμήμα από αυτά τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στην σημερινή παρέλαση. Και επιδιώκει να διατηρήσει τη μακραίωνη
πολιτιστική και εθνική ταυτότητα. Σειρά, κυρίες και κύριοι, έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης. Έχει επίσης ως αποτέλεσμα. Ο οποίος ιδρύθηκε το 1980 και έχει σαν επιδίωξη να διατηρήσει την μακραίωνη πολιτιστική και εθνική ταυτότητα της πόλης. Η πολυσχηδής δράση του Συλλόγου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σημαντικού αρχείου αποτελούμενου από σημαντικά έγγραφα και φωτογραφικό υλικό της περιοχής. Βλέπουμε άτομα όλων των ηλικιών να παρελάβουν και να θυμίζουν ότι η Ελλάδα είναι εδώ. Παρόλη την οικονομική κρίση, δίνει το παρόν. Αποτελείται από το πολιτιστικό τμήμα, καθώς και το εμοδοτικό. Διοργανώνει εκδηλώσεις. Σειρά, κυρίες και κύριοι, έχει ο Μουσικός Χορευτικός Σύλλογος Ελευθερούπολης και εμοδοτικός σύλλογος. Ιδρύθηκε το 1991. Αποτελείται από το πολιτιστικό τμήμα καθώς και το αιμοδοτικό. Διοργανώνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την αναβίωση εθήμων καθώς και εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ενώ οργανώνει εκδρομές για σύσφυξη σχέσεων και γνωριμία σημαντικών περιοχών της χώρας μας. Σειρά για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμισιανών. Ιδρύθηκε το 1978. Ξεκίνησε τις δράσεις του ως αμυγός πολιτιστικός σύλλογος, ενώ το αιμοδοτικό τμήμα εντάχθηκε στις δράσεις του συλλόγου από το 2002. Από το 2006 στεγάζεται στο πολιτιστικό κέντρο των Αμισιανών. Στόχος του είναι η δημιουργική απασχόληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της τοπικής κοινότητας και επίσης η εκπλήρωση των σκοπών του καταστατικού του συλλόγου. Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοκάστρου ιδρύθηκε πριν από 9 χρόνια. Εκτός από το μουσικοχορευτικό κομμάτι, τα μέλη του Συλλόγου ασχολούνται και με φιλανθρωπικές δράσεις, καθώς και με το θεσμό της εμποδοσίας. Παράλληλα, ο Σύλλογος στην προσπάθεια για τη διαιώνιση της πλούσιας παράδοσης της χώρας. Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοκάστρου. Αναμένει έθιμα του χωριού, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το ιδρύθηκε περίπου πριν από 10 χρόνια. Εκτός από το μουσικοχορευτικό κομμάτι, τα μέλη του Συλλόγου ασχολούνται με φιλανθρωπικές δράσεις, αλλά και την αιμοδοσία. Ιδρύθηκε το 1998 και αριθμεί 200. Σειρά έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηροχωρίου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1998 και αριθμεί περίπου 200 μέλη. Κάθε χρόνο, ο Σύλλογος διοργανώνει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Παναγιώτης Δημαράς, στην πλατεία του Συλλόγου, στο οποίο φιλοξενεί χορευτικά τμήματα από όλη την Ελλάδα. Ο Σύλλογος παράλληλα συμμετέχει σε δράσεις αιμοδοσίας, έχει καθιερώσει εκδήλωση την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και τον ετήσιο χορό του Συλλόγου στο τέλος κάθε καλοκαιριού. Αρκετός κόσμος, κυρίες και κύριοι, έχει συγκεντρωθεί στην οδό Χρήξου Παπαχριστίδη, όπου βρισκόμαστε στην Ελευθερούπολη, προκειμένου να καμαρώσει τη μαθητιώσα νεολαία, το στράτευμα που πρόκειται να περάσει σε λίγο, αλλά και τους συλλόγους που αποτείουν φόρο τιμής στους ήρωες πεσόντες του 1940. Των μαθητικών τμήματων με το πρώτο δημοτικό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και η παρέλαση των πολιτιστικών συλλόγων. Σειρά έχει η μαθητιώσα νεολαία με την παρέλασή της. Να κυματίζει στη λεωφόρο Χρήξου Παπαχριστίδη. Όπου με ψηλά το κεφάλι περνούν από την οδό Χρήξου Παπαχριστίδη. Να αποτείουν φόρο τιμή. Το μέλλον της πατρίδας, τα νιάτα αυτής της χώρας. Η γενιά που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης στις συνοικίες του Αγίου Νικολάου με τη γαλανόλευκη να κυματίζει. Ακολουθεί το δεύτερο σχολείο της συνοικίας του Αγίου Ελευθερίου με τους όμορφους σχηματισμούς σχηματισμούς των μικρών μαθητών και μαθητριών να τιμούν τη σημερινή εορτή. Ο αέρας και το κρύο δεν πτωούν ούτε τους μαθητές ούτε τους γονείς που βρίσκονται στην οδό Χρήξου Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη.
τα νιάτα της χώρας. Το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σερών με τις μαθητικές ομάδες να παρελάβουν περήφανα συνομιλία των καθηγητών. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης. Το τρίτο σχολείο Ελευθερούπολης βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σερών με τις μαθητικές ομάδες να παρελάβουν περήφανα συνοδεία των καθηγητών φυσικής αγωγής. Στην εξέδρα των επισήμων αυτή τη στιγμή περνούν μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Ελευθερούπολης, οι οποίοι δίνουν για ακόμα... Τώρα κυρίες και κύριοι, το παρόν στη φετινή μαθητική παρέλαση δίνουν οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Ελευθερούπολης. Ο καιρός μπορεί να μην βοηθάει, ο αέρας να είναι δυνατός, στη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα και να έχει βρέξει πριν από λίγο. Ωστόσο, ο κόσμος βρίσκεται εδώ και χειροκροτεί τα νιάτα της περιοχής. Μετά το γυμνάσιο της Ελευθερούπολης ακολουθεί το Γενικό Λύκειο, με τις δημήριες των τμήματων να δίνουν μέσα από την παρουσία τους στην παρέλαση το δυναμικό μήνυμα της ημέρας. Ακολουθεί το Γενικό Λύκειο Ελευθερούπολης, με τις δημήριες των τμήματων να δίνουν μέσα από την παρουσία τους στην παρέλαση το δυναμικό μήνυμα της ημέρας. Η 28η Οκτωβρίου του 1940 αποτέλεσε ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Αξίζει κάθε χρόνο να τιμάμε και να αποτείνουμε φόρο τιμής και να θυμόμαστε εκείνο το όχι που άλλαξε το ρου της ιστορίας και έδωσε το μήνυμα πως η μικρή Ελλάδα είναι εδώ. Δεν υποχωρεί, αλλά αντιστέκεται. Επαγγελματικού Λυκείου Ελευθερούπολης περνούν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής. Σειρά παίρνουν κυρίες και κύριοι οι μαθητές του πρώτου επαγγελματικού Λυκείου της Ελευθερούπολης όπου περνούν μπροστά από τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου. Σειρά έχει κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός στρατός. Τα νιάτα αυτά που είναι έτοιμα να δώσουν τη ζωή τους όποτε η πατρίδα το χρειαστεί. Η 193 μοίρα πολλαπλών εκτοξευτών, MLRS, ιδρύθηκε το 96 και θεωρείται η αιχμή του δόρατος του ελληνικού πυροβολικού αλλά και των ενόπλων δυνάμεων. Αντίστοιχη μοίρα στην Ελλάδα υπάρχει και στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης.
Και με το πέρας του λόγου παρέλαση στις 193 μοίρες πολλαπλών εκτοξευτών, MLRS ολοκληρώνει τη στρατιωτική παρέλαση. Οι 193 μοίρα πολλαπλών εκτοξευτών, συγγνώμη, MLRS που εδρεύει στην Ελευθερούπολη αποτελείται από την πυροβολαρχία διοίκησης και τρεις πυροβολαρχίες βολής. Η κάθε πυροβολαρχία βολής αποτελείται από τον ουλαμό διοίκησης και δύο ουλαμούς βολής, εξοπλισμένη κάθε μία με τρεις εκτοξευτές και τέσσερα οχήματα μεταφοράς πυρομαχικών. Στους επισήμους, όπως μπορούμε να διακρίνουμε, βρίσκονται εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα. Ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, ο δήμαρχος Παγκαίου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Κουλόγης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πασχαλίδης. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που παρακολουθήσατε την παρέλαση μέσα από τη συχνότητα του ένα channel. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθεροι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι να ευχηθούμε. Η Παναγία, όπως το 40 τότε, όπως πιστεύουμε, σκέπαζε το έθνος μας, έτσι ακριβώς ευχόμεθα να συνεχίζει να σκέπει την πατρίδα μας και αυτό τον καιρό, αυτές τις ημέρες. Είδατε ότι παρά τις δυσμενείς αντίξωες καιρικές συνθήκες, πόσο ωραία ήταν η παρέλαση σε φέτος από τα παιδιά, τα οποία μάλιστα ήταν ντυμένα πολύ ελαφρά. Λοιπόν, αυτό κάτι μαρτυρεί ότι μέσα στις ψυχές όλων, μικρών και μεγάλων, των νεοελλήνων, υπάρχει αυτή η φλόγα και της πίστεως και της πατρίδος. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι αυτό που νιώσαμε σήμερα με τα παιδιά που βλέπαμε να παρελάβουν, τους στρατιώτες μας που βλέπαμε να παρελάβουν, ο ενθουσιασμός, αυτό το καμάρι που νιώσαμε όλοι μας, η χαρά ιδιαίτερη, να είναι αυτό που θα μας οδηγεί κάθε μέρα να δρομολογούμε και εμείς το μέλλον του τόπου μας. Γιατί όπως πολέμησαν οι στρατιώτες του ΕΠΟΥΣ το 1940, έτσι είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν ουσιαστικό ρόλο για το μέλλον του τόπου μας, να είμαστε αποφασιστικοί, να είμαστε κοντά στο Σύνταγμα, να είμαστε κοντά στην θρησκεία και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα, αλλά και να βοηθήσουμε να προσπεράσει ο κόσμος αυτήν την οικονομική κρίση, αλλά κυρίως την κρίση αξιών την οποία βιώνουμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα και τύχη. Χρόνια πολλά, είναι μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας. Σαν σήμερα η υπέρμαχος, η υπεραγία Θεοτόκου μας έδειξε την παρουσία της με την Αγία Σκέπη της και προστάτες από τα ελληνικά στρατεύματα. Είναι μεγάλη τιμή για που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και τιμούμε αυτούς τους νεκρούς, αυτά τα νέα παιδιά που σε αντίξωες συνθήκες χωρίς οπλισμό έδειξαν το παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη και μας έδωσαν σε εμάς την ελευθερία μας, που πρέπει εμείς να συνεχίσουμε τα δυνικά που είχαν αυτοί, να συνεχίσουμε και εμείς, γιατί έχει ανάγκη η πατρίδα μας γι' αυτό. Συγχαρητήρια στη μαθητιώστα νεολαία και στους πολιτιστικούς συλλόγους για την άψογη παρουσία τους. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία και δύναμη σε όλους τους συνέλληνες. Είναι η μέρα τιμής, μνήμης και χρέους. Τιμής για αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία τη δική μας, την ελευθερία του έθνους μας. Μνήμης για να θυμόμαστε τις στιγμές εκείνες που ο ελληνισμός ξεπέρασε τον εαυτό του, και χρέος απέναντι στα προβλήματα που έχει να λύσει η δική μας γενιά, προβλήματα που εν πολλοίς τα δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η επέτη είναι η χρυσή ευκαιρία για αυτογνωσία των λαών, και με αυτή τη σκέψη εκείνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει ο ελληνισμός σήμερα να βρει το βηματισμό του προς την κατεύθυνση των ιστορικών πεπρωμένων.